από κοινοποίηση του εγγράφου του Δημάρχου και αφού έλαβε υπόψη της ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως είναι στοιχεία οικολογικά, τα οποία αναφέρονται και τα οποία διερεύνησε από το Οικολογικό Ινστιτούτο της Σουηδίας, της Γερμανίας, καθώς επίσης και της Ελβετίας, τα οποία τελευταία επισκέπτησαν τον τόπο μας. Αφού εξέτασε το θέμα του σεβασμού του ανθρώπου, την υγεία του ανθρώπου προς το περιβάλλον, η καταστροφική επίδραση την οποία μπορεί να έχει ένα τέτοιο εργοστάσιο επάνω στα αγροτικά προϊόντα στον τόπο μας, στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς επίσης και στα θαλάσσια προϊόντα. Τη δημιουργία που μπορεί να δημιουργήσει την αντιαναψυξιακή, προκειμένου η εγκατάστασή του να διώξει εταιρείες, παρά να προσελκύσει άλλες τέτοιες. Τη γενικότερη καταστροφή στο περιβάλλον και πολλά άλλα σημεία πολύ σπουδαία, απεφάσισε ομόφωνα και θέλω να αναγνώσω την απόφαση της τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων για να είμαι πιο σαφής και συγκεκριμένος. Πρώτον, απορρίπτει κάθε ιδέα για την είδηση στο νομό μας και γενικότερα στη Θράκη εργοστασίου επεξεργασίας τοξικών πυρηνικών χημικών αποβλήτων, καθώς και παντός άλλου είδους αποβλήτων, βιομηχανικά κλπ. Δεύτερον, στην περιοχή μας δεν υπάρχει παραγωγή αποβλήτων βιομηχανικού χαρακτήρα, χαρακτηρισμένων τοξικών επιβλαβών. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η παρουσία μιας τέτοιας μονάδος που θα κατεργάζεται τα παραγόμενα στην περιοχή μας απόβλητα. Τρίτον, η περιοχή από την Καβάλα έως τον Εύρο είναι μια καθαρά αγροτική περιοχή, στερούμενη εξειδικευμένης τεχνολογικής υποδομής. Αποτελεί σήμερα το μόνο οικολογικό τμήμα, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Η εγκατάσταση αυτήν του άκρους επικοινωνίου και πάνω εργοστασίου θα συντελέσει κάθετα στην αποβολή του οικολογικού μας αυτού χαρακτήρα, στην προσβολή της υγείας των κατοίκων της, στην καταστροφή των αγροτικών προϊόντων της και γενικά θα αποτελέσει αντικίνητρο στην προσέγγιση νέων επενδυτών και ίσως κίνητρο για τη φυγή από τον τόπο και των 20 εταιριών βιομηχανιών που λειτουργούν. Τέταρτον, καλεί όλους τους φορείς του τόπου, όπως αντιδράω στεναρά, στις διελεστικές από οικονομικής απόψεως προτάσεις που γίνονται από διάφορες εταιρείες για την είδηση στην περιοχή μας εργοστασίου επεξεργασίας τοξικών, χημικών, πυρηνικών κλπ. Και κάθε είδους αποβλήτων. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση τα όποια χρηματικού ύψους υποσχόμενα οικονομικά ωφέλη και ο οποίος αριθμός θέσεων εργασίας να αποτελέσουν αντιστάθμινα στις υγείας των κατοίκων και του καθαρού περιβάλλου. Μπροστά και πάνω από οποιοδήποτε εργοστάσιο είναι η υγεία του ανθρώπου, η οποία είναι η προϋπόθεση της υπάρξεως όλων των λοιπόν αγαθών, η καλύτερη επένδυση. Πέμπτον, με σεβασμό στον παράγοντα άνθρωπο, στην υγεία και στο περιβάλλον, πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που υπόσχονται την ανάπτυξη της περιοχής μας με τέτοιου είδους βιομηχανίες και να μην αφήσουν ποτέ η πάντα καθαρή Θράκη, η κολυβήθρα αυτή του εθνικού αναβαπτισμού, να γίνει η χαφούσα όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και της Ευρώπης. Και τέλος, έκτον, καλεί την πολιτεία να πάρει ουσιαστικά αναπτυξιακά μέτρα για την ανάπτυξη της περιοχής μας, ξεκινώντας από την άμεση υλοποίηση των υποσχέσεων του κυρίου Προέδρου της κυβερνήσεως και εγκαρύνοντας την προσέλευση στην περιοχή μας νέων καθαρών επενδύσεων, καθαρής τεχνολογίας και μεγάλης έντασης εργασίας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όταν πήρα προηγούμενα τον λόγο στη διαδικασία των ερωτήσεων, υπέβαλα ένα έγγραφο, ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία και υποβάλλοντας κάποιες ερωτήσεις για να δοθεί κάποια έγγραφη απάντηση, προκειμένου το τεχνικό επιμελητήριο να διατυπώσει επιστημονική, το τονίζω, άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Ειδικότερα όμως για το θέμα αυτό, το τεχνικό επιμελητήριο έχει πάρει συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει και δημοσιεύσει σε όλον τον τύπο της Θράκης. Επιγραμματικά θα αναφέρω για να μην κουράζω τους παρευρισκομένους. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι αντίθετο με την δημιουργία, την εγκατάσταση
έργο στασίου, επεξεργασίας, απομλήτων, τοξικών και χημικών, όπως ακριβώς κάτι παρόμοιο πήγαινε να γίνει στον Αστακό της Εντολοκαρναρίας. Οι κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν και οι οποίοι θα βρίσκονται και θα απειλούν σε μόνιμη βάση την περιοχή, δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, να απαλληθούν από το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος. Δεύτερο, το τεχνικό μελητήριο επισημαίνει ότι με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να υποθηκευθεί το μέλλον και η ζωή των κατοίκων αυτής της περιοχής, στο όνομα μάλιστα μιας ανάπτυξης, η οποία εντός παρενθέσεως ανάπτυξης, η οποία εκμεταλλεύεται με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτήν την απέτηση και τη διάθεση της περιοχής για ανάπτυξη. Τρίτον, αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα επεξεργασίας αποβλήτων που παράγονται στη χώρα μας, το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα αρμόδια επιτελικά όργανα της πολιτείας, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξευρεθούν οι κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση τέτοιων εργοστασίων και μάλιστα, και αυτή είναι η θέση μας, όχι με την λογική ότι άλλες περιοχές απολαμβάνουν τα αγαθά της ανάπτυξης και αλλού επιπίπτουν τα δεινά της αναπτύξεως, όπως εμπροκειμένου στη δική μας περιοχή, η οποία θέλει να αναπτυχθεί. Τετάρτο, το τεχνικό επιμελητήριο, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία ερεύνης του θέματος, θα ασχοληθεί και εφόσον του δοθούν και οι απαντήσεις που έχει ζητήσει, θα εξετάσει το θέμα και θα ενημερώσει και επιστημονικά όλους τους αρμόδιους φορείς και το λαό που εμπλέκονται για να πάρουν μια απόφαση με την προσήκουσα ευθύνη για το ζωτικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που έγινε στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace να παραστήσω στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μου επιτρέψετε να συστηθώ πρώτα. Λέγομαι Στέλιος Ψωμάς. Είμαι περιβαλλοντολόγος, ειδίκευση στη διασπορά τοξικών ουσιών στο περιβάλλον και την ανάλυση επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Και είμαι ο υπεύθυνος του Ελληνικού Γραφείου για θέματα τοξικών ουσιών. Καταρχάς, είναι νομίζω ευτυχές γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σύμπνοια σήμερα, ανεξάρτητα από την κρίνια που υπήρξε κατέρωθεν και τις πολιτικές αιχμές, και την κοινή απόφαση τελικά τόσο του Δήμου Κομωτινής όσο και του Δήμου Σαπών, από ό,τι κατάλαβα, για να μην γίνει αυτό το εργοστάσιο καύσης τοξικών στην περιοχή της Θράκης. Είναι επίσης ευτύχημα το ότι, μάλλον θετικό γεγονός, το ότι μέσα από όλη αυτή την ιστορία, τον τελευταίο μήνα, το πρόβλημα των βιομηχανικών αποβλήτων, των τοξικών ουσιών, ένα θέμα περιθωριακό, έγινε αντικείμενο συζήτησης στις κοινωνίες της Κομωτινής και λίγο ή πολύ όλοι κάτι πήραν από αυτό το θέμα. Θετικό πιστεύω. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να τελειώσει η αισιοδοξία μου. Και αυτό το λέω γιατί άκουσα διάφορα πράγματα σήμερα εδώ, όπως ότι δεν θέλουμε αυτό το εργοστάσιο εδώ, αλλά υπάρχει ανάγκη να γίνει κάπου αλλού, ας γίνει στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, που σημαίνει ότι από τις πληροφορίες που είχατε, ή τουλάχιστον από αυτά που είπε η εταιρεία, και τα οποία εγώ κρίνω μερικές φορές ως ψευδή ή ότι αποκρύπτουν την πραγματικότητα, καταλάβω ότι τέλος πάντων τέτοιο εργοστάσιο είναι αναγκαίο. Μάλιστα, άκουσα κάνα δύο φορές, και αυτό είναι επίσης ανακρίβεια, ότι η ΟΚ επιβάλλει να καίμε τα απόλυτά μας. Η ΟΚ δεν επιβάλλει τίποτα. Η ΟΚ θέλει, και αυτό είναι ευχή, να διαχειριζόμαστε μόνο τα απόλυτά μας. Άλλο διαχείριση όμως, άλλο κάψη. Θα ήθελα επίσης να σας απευθύνω ένα ερώτημα, για να δω πραγματικά αν από αυτή τη συζήτηση και από όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε, πραγματικά φέρνουμε με κάποια συμπεράσματα ασφαλή. Αν η ίδια εταιρεία ή μια άλλη εταιρεία έρθει αύριο, τον άλλο μήνα, και σας πει ξεχάστε τα τοξικά απόλυτα, τα βιομηχανικά, θα σας κάψω τα σκουπίδια σας μόνο τους Κομωτινής, χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα κιλό σκουπίδια από τις άπες από δίπλα. Θα το δεχόσαστε? Συμφωνείτε λοιπόν ότι η τεχνολογία αυτή της κάψης είναι πραγματικά επικίνδυνη μεν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει και ασφαλής τεχνολογία κάψης, και αν υπάρξει τέτοια πρόταση θα τη δεχτείτε? Νομίζω ότι αν φύγουμε από αυτή την αίθουσα με ένα τέτοιο συμπέρασμα, τότε πραγματικά θα έχουμε κερδίσει μια μάχη και θα έχουμε χάσει τον πόλεμο. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες, θα μπορούσα να σας μιλάω πραγματικά για ώρες. Μάλιστα, μερικές φορές το έκανα από τα ραδιόφωνα της περιοχής.
Θα σας πω μόνο επιγραμματικά ότι αντί να σας δώσω τώρα τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα στοιχεία που αντικρούν όσα είπε η εταιρεία, έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα, συγκεκριμένα μια σχετικά εκτενή τεχνική μελέτη, αυτήν εδώ, την οποία θα μοιράσω αργότερα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όπως επίσης και στο Δήμαρχο του Σαφών. Υπάρχει επίσης μια περίληψη αυτής της μελέτης, την οποία μπορεί να πάρουν όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι. Και δύο ακόμα έγγραφα. Το ένα αφορά κάποιες πληροφορίες για το εργοστάσιο AVR στο Rotterdam. Γιατί νομίζω ότι όταν κανείς επισκέπτεται ένα τέτοιο εργοστάσιο ή και ένα πυρηνικό εργοστάσιο, δεν βλέπει όλη την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, στο έγγραφο αυτό έχουμε όλα τα στοιχεία για αυτό το εργοστάσιο και τα προβλήματα που δημιουργεί. Θα επιμείνω μόνο σε ένα τελευταίο σημείο. Δεν θέλω να σας κουράσω, απλώς για να δείτε πως το ασφαλέστερο, το καλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο, όπως διαφημίζεται, και μάλιστα αν το δει κανείς και αντικειμενικά, ίσως και να είναι, πως λοιπόν αυτό το εργοστάσιο, σύμφωνα με έκθεση της Ολλανδικής κυβέρνησης του Ιουλίου του 1989, εκπέμπει διοξίνες, οι οποίες είναι τριπλάσιες, τουλάχιστον τέτοιες συγκεντρώσεις έχουν μετρηθεί στο γάλα και το κρέας των αγελάδων της περιοχής, από ό,τι σε άλλα εργοστάσια καύσης, παρακαλώ, όχι σε περιοχές που δεν υπάρχουν εργοστάσια, στην Ολλανδία. Γι' αυτό το λόγο η Ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε τις πωλήσεις γάλακτος και κρέατος από την περιοχή και παίρνει το γάλα και το καίει στο εργοστάσιο σαν τοξικό απόβλητο. Ένα τρίτο έγγραφο αφορά την ίδια την εταιρεία και νομίζω θα σας ενδιέφεραν αυτές τις πληροφορίες. Άλλωστε μπορεί να σας τις δώσουν και οι ίδιοι της εταιρείας. Αναφέρθηκε ότι είναι νεοσύστατη. Θα σας ενδιαφέρει ίσως να ξέρετε ότι πράγματι η εταιρεία αυτή συστάθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1991. Στα τέλη Νοεμβρίου συζητούσε ήδη με τον Υφυπουργό Βιομηχανίας της χώρας μας. Και ανεξάρτητα από πολιτικά κόμματα και οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό. Προσωπικά το θεωρώ σκάνδαλο, διότι εκκρεμούν αιτήσεις της Greenpeace να συζητήσουμε επί αυτών των θεμάτων επί μήνες και ο κύριος Ματζόρης συζητά με επιστήμονες. Συζητά όμως για τεχνικά θέματα με δικηγόρους. Διότι ο κύριος Έγκλης είναι δικηγόρος, μην το ξεχνάμε. Θα ολοκληρώσω. Τα τεχνικά στοιχεία σας λέω βρίσκονται στη διάθεσή σας και θα σας τα δώσω αμέσως. Θα σας παρακαλούσα επίσης, επειδή μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, και επειδή ενδεχομένως να φύγετε από αυτή την αίθουσα με λάθος εντυπώσεις, να επιτραπεί να δείξουμε 5 λεπτά μόνο από αυτή τη βιντεοερευνία, που υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα από άλλα εργοστάσια καύσης, υπάρχει ένα ντοκουμέντο ατυχήματος την ώρα που γίνεται και το οποίο κινηματογράφησαν έντρομοι κάτοικοι που μέναν από δίπλα. Υπάρχουν επίσης παιδάκια που θα δείτε που τους έχουν πέσει τα μαλλιά από τον καρκίνο, όπως επίσης θα δείτε και ζώα που έχουν πεθάνει από διοξίνες. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο πριν φύγουμε από αυτή την αίθουσα, είτε τώρα είτε αργότερα, να δούμε αυτά τα ντοκουμέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Η Greenpeace βρίσκεται στη διάθεση οποιοδήποτε για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, είτε τεχνική είτε οποιασδήποτε άλλη φύση. Στα έγγραφα που θα σας μοιράσω υπάρχουν και τα τηλεφωνά μας και οι διευθύνσεις μας. Και απλώς να τελειώσω πάλι αισιόδοξα. Υπόθηκε μερικές φορές εδώ ότι θέλουμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Σαν αρχή νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, αρκεί να είμαστε σίγουροι για ποιο είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Δυστυχώς η πείρα μας δείχνει ότι δεν εννοούμε πάντα το ίδιο πράγμα όλοι όταν λέμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Σε αυτό το φυλάδιο επίσης, εν περιλήψη έστω, περιέχονται κάποια στοιχεία αυτού του άλλου μοντέλου. Θα ήθελα, έστω και αν θεωρείτε αυτή την ιστορία τελειωμένη, όταν βρείτε χρόνο, να ρίξετε κάποια παραπάνω ματιά με περισσότερη προσοχή στα έγγραφα που θα σας μοιράσω. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Παρακαλώ, είναι η υπόθεση των φορέων. Εγώ βλέπω φορείς, λίγο πολύ αντιστοιχούν να τοποθετηθούν. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε στην τοποθετήση των φορέων, η οικολογική ομάδα σύντομα. Η οικολογική ομάδα Ρεδόφης ήταν ίσως αυτή που έγγραφα παρουσίασε τις θέσεις της πολύ γρήγορα. Τελικά δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτό θα το κρίνει εσείς, διαπιστώνουμε ότι τα κύρια επιχειρήματα για την αρνητική πρόταση που γίνονται σήμερα είναι αυτά που υπάρχουν στις επιστολές μας πριν ένα μήνα. Και αυτό το λέω για να σταθώ και στην επισήμανση που έκανε ο κύριος Ψωμάς ότι ιδίως από τον Δήμαρχο Σαφών και από άλλους ακούστηκε ότι θα συζητήσουμε τους ειδικούς επιστήμονες και τους ειδικούς επιστήμονες και τους ειδικούς επιστήμονες. Εσείς όλοι σήμερα ενημερωθήκατε και πήρατε ευθυνής από έναν νομικό. Και δεν είναι κακό αυτό. Ο άνθρωπος είναι ενημερωμένος. Και αυτό μετράει.
πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαστε πυρηνική φυσική, δηλαδή δεν πρέπει να μιλήσουμε για εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα περιμένουμε κάποιον ειδικό επιστήμονα αυτή εδώ να μας πει σε ποια θερμοκρασία γίνεται η σχάση ή τι γίνεται? Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία φάνηκαν. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο σημεία και παρακαλώ τον κύριο Καλογιάννη να τα μεταφράσει, διότι σε κάποια στιγμή παρουσιάζοντας το θέμα ο εκπρόσωπος της εταιρείας είπε πρώτον ότι δεν γνωρίζει τη θέση του Δημάρχου Σαπών την καινούργια και δεύτερον ότι έχουν ένα συμβόλαιο με το Δήμο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι θα πρέπει να αποθέσετε υπόψη σας κύριε Καλογιάννη ότι όλοι οι Δήμοι και οι κοινότητες του νομού, η ΤΕΔ, έχει ομόφωνο ψήφισμα που δεν δέχεται τέτοια κατάσταση. Με δεδομένη... Συγγνώμη, να μην περιμένω να το μεταφράσει, να μιλάω γρήγορα, όπως θέλεις. Εμείς ακούσαμε με υπομονή, κύριε Πρόεδρε, πάνω από 3,5 ώρες και δεν είπαμε τίποτε. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημά μας. Αφήστε με πρώτη μήνυμα και αρπάπτωτε. Θα γίνει τη μετάφραση συγχρονώς. Κανένα δεν το έβαλα από το ζήτημα. Αφήστε με λοιπόν να μιλήσω. Δεν σας αφήνω να μιλήσετε. Για όνομα του Θεού. Μετά λοιπόν αυτή την ομόφωνη απόφαση των Δήμων και Κοινοτήτων και με δεδομένο το ιστορικό της CBI, η οποία πήρε επί 2,5 χρόνια και όλοι βγαίνανε με τυχαίους τίτλους σε εφημερίδες ότι έληξε το θέμα και η CBI δεν αποσυρότανε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ όταν τελειώσω να μας πει μόνο σε μισό λεπτό κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες αν έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από την περιοχή ή να επιμείνουν στη θέση τους στην προοπτική να δημιουργήσουν ένα τέτοιο εργοστάσιο. Με μία πολύ σύντομη τοποθέτηση μόλις τελειώσω. Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι που πρέπει να μας μείνει, γιατί όλοι μιλάμε για επιτρεπτά όρια και όλοι μιλάμε για υπερβάσεις ή μη υπερβάσεις. Τα επιτρεπτά όρια είναι θέμα ορισμού και νομοθεσίας. Σήμερα τα βάζουν έτσι και αύριο για τις συμφέρει τα βάζουν αλλιώς. Και τέτοια παραδείγματα, αν έχετε την υπομονή, μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά. Επομένως, ας μην εφησυχάσουμε, ας ακούσουμε με προσοχή τι σύντομη απάντηση έχει να μας πει, γιατί αυτό μας αφορά ιδιαίτερα. Και το συμβούλιο που θα γίνει, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαπών την Παρασκευή, θα είναι καλό σίγουρα, δεν ξέρω αν θα κληθούν, να υπάρχει μια αντιπροσωπεία από το Δήμο Κομωτινής εκεί πέρα για να δούμε τι ακριβώς θα λεχθεί. Ευχαριστώ. Πρόσωπο των παραγωγικών τάξεων, ο κ. Στρατής. Μακριά από το μικρόφωνο. Το Υπουργικό Σύλλογο συνήλθε να πάρει κάποια απόφαση για κάποια τα οποία λέγονται για την ίδρυση αυτού του εργοστασίου. Πλην όμως δεν είχε την επιστημονική κάλυψη. Αφού το συζήτησε, τελικά πήρε την αρνητική απόφαση και βλέποντας από αυτά που ακούσαμε σήμερα ότι καλώς την πήραν. Επειδή η Θράκη είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Ευρώπης, τουλάχιστον οικολογικά δεν είναι πλέον υποβαθμισμένη. Μην φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο. Κύριε Πρόεδρε, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, μας έχει καλύψει ο κ. Στρατής, διότι την περασμένη εβδομάδα ήταν μια σύσκεψη Ομοσπονδία, Εμπορικό Σύλλογο και τα Επιμελητήρια. Και πήραν την απόφαση αρνητική. Ας πούμε την οποία την είχε πει ο κ. Στρατής. Το Εργατικό Κέντρο, ο κ. Θανασιάδης. Κύριε Πρόεδρε, παρόλα που τον τόπο μας το μαστίζει η ανεργία, και μιλάμε για νούμερα διψήφια, θα ήμασταν εμείς τουλάχιστον οι τελευταίοι που θα λέγαμε όχι σε αυτό το εργοστάσιο να είχε εγκατασταθεί εδώ. Όμως, επειδή θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο και επειδή τα παιδιά μας τα μείνουν σε αυτόν τον τόπο, ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε και βγάλαμε στον αέρα μία ανακοίνωση που λέγαμε τους φόβους μας ώστε τέτοια εργοστάσια να μην γίνουν στον τόπο μας και προχθές και συγκεκριμένα εχθές το βράδυ κάναμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου που πήρε ομόφωνη απόφαση ώστε να μην εγκατασταθούν τέτοια εργοστάσια σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις τοποθετήσεις, τις ομόφωνες τοποθετήσεις, νομίζω ότι θα ήταν περιττό να πω πολλά λόγια. Είναι γνωστή η απόφαση του Διοικητικού Συλλόγου, που είναι αντίθετη με την
ίδρυση τέτοιου εργοστασίου. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ανάπτυξη και από ίδρυση εργοστασίων. Αλλά νομίζω θα ήταν το τελευταίο που θα μπορούσε κανείς να συζητήσει ένα εργοστάσιο αποβλήτων και μάλιστα τοξικών. Η περιοχή μας ούτε απόβλητα έχει, οπότε θα είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα, να δούμε τι θα τα κάνουμε αυτά τα απόβλητα. Αν θα τα κάψουμε ή οτιδήποτε. Εμείς τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υποθηκεύσουμε την υγεία και τη δική μας και των παιδιών μας. Εγώ μια παρατήρηση μόνο θα ήθελα να κάνω. Θεωρώ άδικες τις κατηγορίες κάποιου τύπου. Μπορεί ορισμένες φορές με υπερβολές να γράφουν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι είναι η φωνή εκείνη που συνήγερε και την περιοχή, αλλά και σε άλλα θέματα, η φωνή αυτή που προάγει τα θέματα. Ευχαριστώ. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ήταν από τους φορείς εκείνους που μέχρι τώρα δεν εξέφρασαν άποψη για το περιβόητο αυτό εργοστάσιο τοξικών αποβλήτων και όχι γιατί δεν είχε μια ιδιαίτερη ανησυχία για όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργεί και ευαισθησία, αλλά γιατί ήθελε πλέον να πάρει επίσημα το πόρισμα και από τη Δημοτική Αρχή και για να βγάλει τα συμπεράσματά της με όποιες δυνατότητες έχει. Θα ήθελα να σας διαβάσω ακριβώς την απόφαση. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ομόρων Δόφης, έχουσα λόγω αντικειμένου ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον και στη φύση γενικότερα, που άπτεται άμεσα στην οποιαδήποτε αγροτική παραγωγή, μελετώντας τα στοιχεία του φακέλου, θεωρεί πως η ίδρυση στον νομό μας και γενικότερα στη Θράκη εργοστασίου επεξεργασίας τοξικών και χημικών αποβλήτων, καθώς και παντού άλλου ομοειδούς εργοστασίου, θα δημιουργήσει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και σοβαρές προσβολές στα αγροτικά προϊόντα μας, που σήμερα έχουν ιδιαίτερη και αξιοζήλευτη θέση στην ελληνική και ξένη αγορά, λόγω ακριβώς αυτής της καθαρότητας του περιβάλλοντος. Ο σεβασμός στον άνθρωπο, στην υγεία, στο περιβάλλον, που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, σαν οικονομική και κοινωνική παράλληλα οργάνωση, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, απαιτεί ανάπτυξη άλλου είδους, με επενδύσεις καθαρής τεχνολογίας και θέσεων εργασίας, και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτεί από την πολιτεία στήριξη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για ένα τέτοιο μείζον θέμα, ιδιαίτερη και περιστατωμένη έρευνα, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή, ήταν απολύτως αναγκαία, προκειμένου να καταλήξουμε σε απόφαση ορθή. Δια τάφτα, αποφασίζουμε ομόφωνα να απορρίψουμε κάθε ιδέα ίδρυσης στον νομό μας και στη Θράκη εργοστασίου επεξεργασίας παντός είδους αποβλήτων. Κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου, όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αλλά και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Νομού, των Αγροτών εδώ πέρα, με εξοδότησε σήμερα με αυτό το ψηφίσμα να μεταφέρω τις απόψεις των Αγροτών του Νομού. Επιτρέψτε μου όμως, αν και πέρασε η ώρα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να προλογίσω και να μεταφέρω τη λύπη των αγροτών, αλλά και αν θέλετε τη δική μου προσωπικά για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Και αν θέλετε να... και όλη η διαδικασία εδώ πέρα με λύπησε και απευθύνομαι σε εσένα πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου που ενώ σε όλους ίσομαι ανοιχτικός στον εκπρόσωπο της Greenpeace που για μένα σήμερα τον άκουσα από όσα διάβασα ήταν πάρα πολύ σύντομος και κάτω το πιστικός τον υπενθυμίσατε ότι χρονοτριβεί. Αυτό και μόνο με ξενίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οι αγρότες ένα καλό μόνο από όλη αυτή τη δουλειά, από όλη αυτή τη διαδικασία μάθαμε. Διερευνήσαμε και μάθαμε για τις διοξίνες που δεν τις ξέραμε και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί από την πρώτη στιγμή, πραγματικά, αυτό είναι η αλήθεια, απευθυνθήκαμε στο αγροτικό τμήμα της ΓΕΣΑΣΕ, το οποίο μας έστειλε στοιχεία υπεύθυνα και από την Greenpeace και από την Μπέρκα και από το Πιοχοδέ και από άλλα. Τα έχω εδώ μέσα που σηκώνει ένα μήνα τώρα αυτό το κουφάνι εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει θα σας διαβάσω το ψήφισμα για να τελειώνουμε. Εμείς οι αγρότες του νομού Ροδόπης μαζί με τους άλλους κατοίκους του νομού τον τελευταίο καιρό ανησυχούμε έντομα για προσπάθειες που γίνονται με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής μας με την εγκατάσταση βιομηχανίας επεξεργασίας αποβλήτων σε αυτήν.
οι ανησυχίες μας αυτές μας βοήθησαν να διερευνήσουμε το θέμα και μετά από πολλή σκέψη στη σημερινή αυτή συνέλευση να απορρίψουμε ομόφωνα την εγκατάσταση τέτοιων βιομηχανιών στην περιοχή και τούτο γιατί. Εξηγούμε. Πρώτον, η υγεία μας, η υγεία των παιδιών μας, η καθαρότητα του περιβάλλοντος, η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, ο πλούτος των βουνών και των θαλασσών μας δεν είναι αγαθά διαπραγματεύσιμα, δεν εξαγοράζονται. Δεύτερον, ναι, η περιοχή μας είναι η φτωχότερη της Ευρώπης και χρειάζεται ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη όμως που θα βοηθάει την αγροτική μας παραγωγή, υποδομή, συσκευασία, μεταποίηση, βιομηχανία στην κατεύθυνση βιομηχανοποίησης της αγροτικής μας παραγωγής με τεχνολογία που θα εγγυάται την προστασία του περιβάλλοντος και θα δίνει τα λιγότερα δυνατά απόβλητα, μια ανάπτυξη που θα ωφελεί τον λαό της περιοχής και όχι άλλους πλουτοκράτες, είτε είναι ντόπιοι είτε ξένοι. Μια ανάπτυξη που θα είναι διαρκής και θα εγγυάται την υγεία όλων ανθρώπων, ζώων, φυτών. Τρίτον, μετά την 1η-1η-93, που δεν θα υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις 12 χώρες της ΕΟΚ, οι πλούσιες χώρες του Βορρά θέλουν να απαλλαγούν από τα τοξικά απόβλητα των βιομηχανιών τους, που είναι το αντίτιμο για τις ανάπτυξής τους. Σε κανένα περίπτωση δεν θα δεχτούμε να γίνει η περιοχή μας χαφούζα της Ευρώπης με οποιαδήποτε αντάλλαγμα. Ούτε θα δεχτούμε, αν θέλετε, να γίνουμε η χαφούζα της Αττικής ή και της Θεσσαλονίκης στο όνομα οποιαδήποτε ανάπτυξη της χώρας μας. Οι περιοχές που φιλοξενούν τις βιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να φιλοξενήσουν και τα τοξικά απόβλητα αυτών των βιομηχανιών. Τέταρτο, ο νομός μας είναι καταξοχήν αγροτικός νομός. Τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα και το βαμβάκι λόγω της καθαρότητας της περιοχής μας από έλλειψη βιομηχανιών, άρα και της βιομηχανικής ρύπανσης, χαρακτηρίζονται οικολογικά προϊόντα και έχουν ιδιαίτερη προτίμηση τόσο στην τόπια όσο και στην διεθνή αγορά. Τι θα γίνει αν εγκατασταθεί μια τέτοια βιομηχανία στην περιοχή? Δεν ξεχνάμε την τύχη των κτηνοτρόφων και των λαχανοκηπορών τις μέρες του Τσερνομπίλ. Το γερμανο-ολλανδικής εταιρείας εργοστάσεων που ενδιαφέρεται τώρα για τη Θράκη, στο Ρότερνταμ, και έπρεπε να το πούμε φίλοι, ρυπαίνει την γύρω περιοχή με διοξίνες, δεν το ρωτήσαμε γιατί άλλα πάνε στα δίνα, οι οποίες έχουν την ποιότητα να συγκεντρώνονται στις παρούσες τους και στο γάλα. Με αποτέλεσμα, το γάλα στην περιοχή του εργοστασίου, το είπε ο εκπρόσωπος εδώ πέρα της Κρυπής, να είναι ρυπαρισμένο από διοξίνη και να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Γι' αυτό το λόγο το γάλα μαζεύεται και καίγεται από το εργοστάσιο. Αυτός είναι και ο λόγος που το 1989 η Ιταλία απαγόρευσε την εισαγωγή γάλατος από την Ολλανδία. Λυπούμαστε, πέμπτο και τελευταίο, πάρα πολύ που ενώ για όλα τα παραπάνω, καθώς και για άλλα που έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες και σήμερα πραγματικά συζητάμε για αυτό το θέμα, ενώ θα έπρεπε πιο μπροστά να το είχαμε αποτρέψει. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι εδώ πέρα ήταν στη συνέλευση. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας, διευκρινίζουμε και ότι εμείς οι αγρότες σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτούμε την εγκατάσταση τέτοιων βιομηχανιών στο νομό. Και θα πρέπει να ξέρουν, αγαπητοί κύριοι, ότι και η περιοχή Σαφών υπάγεται στο νομό Ροδόπης και η Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για όλο το νομό και τουλάχιστον είναι κάθετα αντίθετη για αυτή την εγκατάσταση. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Ροδόπης ευαίσθητος σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος σε έκρηξη της συνεδρίας σήμερα του ΔΣ με μοναδικό θέμα συζήτηση: δημιουργία ή όχι εργοστασίου επεξεργασίας τοξικών αγροτήτων στην περιοχή μας, αφού μελέτησε με προσοχή το σχετικό φάκελο που του επιδόθηκε, ομόφωνα κατέληξε να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσει οποιαδήποτε πρόταση για δημιουργία τέτοιου εργοστασίου και ακόμη να δηλώσει ότι αν κάποιοι λόγοι επιβάλλουν τη δημιουργία τέτοιου εργοστασίου, θα πρωτοστατήσει σε εκδηλώσεις που θα εμποδίσουν την δημιουργία του. Ο Σύλλογος Διπλωματικών Μηχανικών του νομού Ροδόπης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα οικολογικής ισορροπίας του νομού. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της πάρα πολύ υψηλής αξίας των λιμνών, των υγροβιοτόπων
και των σπάνιων, των 230 ειδών σπάνιων πουλιών που μένουν εδώ το χειμώνα. Αυτά όλα μας ανησυχούν, υπερβολικά μας ανησυχούν και νομίζουμε όχι άδικα. Βέβαια, πιστεύω ότι η παρουσία του κυρίου Άγγελ εδώ ήταν αρκετά αξιόλογη. Ο κ. Άγγελ έχει έναν από τους αξιολογότερους εκδοτικούς οίκους στην Ευρώπη. Αλλά φοβούμαι ότι κανείς μας δεν εμπίστη ότι το εργοστάσιο αυτό, παρά τις όποιες κατά τα σγραφάς προδιαγραφές και συντελεστές ασφαλείες του, είναι τέτοιο που να μην μας προβληματίζει για ένα πιθανό ατύχημα. Και μόνο ένα ατύχημα φτάνει. Ο Σύλλογος Πνευματικών Μηχανικών δεν το συζητάει καν, έστω και αν τεχνοκρατικά και οικονομικά οι προτάσεις είναι δελεαστικές, έστω και αν μπαίνει, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, το δίλημα του ότι εάν η εταιρεία το πάει μόλις λίγο εκείθεν του Εύρω ή μόλις λίγο εκείθεν της Ροδόπης, και το κίνδυνο θα έχουμε και τα οικονομικά ωφελή θα έχουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κατά συνείδηση να πούμε απολύτως όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Ταμιάς Ερμένου Μουραδοπής. Θέλω να σας πω ότι σε τακτική συνεδρίαση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερμένου Μουραδοπής την προηγούμενη Δευτέρα, και εφόσον είχαμε προσυνεννοηθεί με τον κύριο Γρηγορόπουλο, εκπρόσωπο της τοπικής ομάδας των οικοδόμων, προέκυψε ένα κείμενο το οποίο ήδη έχει δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο, αλλά μετά και την αποψινή παρακολούθηση της διαδικασίας, προσωπικά τουλάχιστον. Μπορώ να πω ότι το ύφος του, παρόλο που είναι εγκάθετα απορριπτικό για την οποιαδήποτε δημιουργία ενός τέτοιου είδους εργοστασίου στην περιοχή μας, ειλικρινά το ύφος του, για μένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά φτωχό και θα μπορούσα με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες ελληνικής γλώσσας, να το πλουτίσω ακόμη περισσότερο για να απορριφθούν οποιασδήποτε αμφιβολίες. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Γιώργος Αντελήμης και είμαι πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Μαθητής. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω ως εκπρόσωπος όλων των μαθητικών κοινοτήτων της πόλης μας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, γιατί με τη σημερινή του πρόσκληση έδωσε και σε εμάς την ευκαιρία να εκφράσουμε συνάδες απόψεις μας. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι πλέον ειδικός, αλλά πρόσθετα θα εκφράσω τις τοποθέσεις του μαθητικού κόσμου. Όχι λοιπόν μόνο ως μαθητές, αλλά και ως κάτοικοι της Κομωτινής, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας και την πλήρη άρνησή μας στην εγκατάσταση ενός τέτοιου εργοστασίου κάψης τοξικών αποβλήτων. Ακόμα, σε αυτό το συμπέρασμα δεν έχουμε φτάσει αυθαίρετα, αλλά φτάσαμε και καταλήξαμε σε αυτό μετά από ένα κύκλο ενημέρωση, ο οποίος πέρασε και μέσα από ορισμένους φορείς του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την απόφαση του όχι ή του ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια πρόταση και εμείς δεν είμαστε η πρώτη περιοχή στην οποία γίνεται αυτή η πρόταση. Έχει απορριφθεί επανειλημμένως από πολλές ελληνικές περιοχές όπως είναι ο Αστακός, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, και εμείς πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα παραδείγματα και να δώσουμε κι εμείς ομόφωνα ως Κομωτινέοι με τη σειρά μας το οριστικό όχι σε αυτήν την υπόθεση. Επίμεμπτο στη σημερινή συνεδρίαση είναι το εξής γεγονός, ότι δεν υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία θα φέρει τον αντίλογο στον κύριο εκπρόσωπο της εταιρείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε χωρίς αντίλογο απέναντι στα όσα μας λέει επιστημονικά ο κύριος εκπρόσωπος. Ακόμα, θα ήθελα να πω κάτι που αφορά τους μαθητές. Σε περίπτωση που σήμερα δεν δοθεί ένα οριστικό όχι σε αυτή την υπόθεση εγκατάστασης του εργοστασίου τοξικών αποβλήτων, εμείς οι μαθητές ως ευαισθητοποιημένα άτομα της πόλης μας και του νομού μας, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε συγκινητοποίησης. Επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που σήμερα δεν δοθεί το οριστικό όχι σε αυτή την υπόθεση, πρέπει πλέον
να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν να λέει ότι η Κομωτινή συζητάει σοβαρά και δέχεται να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Ακόμα, με την ευκαιρία που σήμερα μιλάω ευθέως με το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να απευθύνω μια έγκληση προς τον κύριο Δήμαρχο για συνεργασία, όχι μόνο προς τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και προς όλους τους δημοτικούς φορείς και όλους τους παράγοντες. Από εκεί και πέρα να υπάρχει μια συνεργασία και ιδίως πάνω σε θέματα παιδείας τα οποία θίγουν την νεολαία και να μην ερχόμαστε σε επαφή μόνο κάτω από ειδικές περιστάσεις όπως είναι η σημερινή. Ακόμα με την ευκαιρία της παρουσίας του εκπροσώπου της Greenpeace, θα ήθελα να ζητήσω και τη δικιά του συνεργασία πάνω σε θέματα οικολογικού περιεχομένου. Από μένα αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Πληροφορηθήκαμε και εμείς για τη σημερινή σύσκεψη και συμμεριζόμενοι την αγωνία όλων των κατοίκων του Αγνού Ροντόφη ήθελαν για να καταθέσουμε την άποψή μας. Δεν ακούγομαι. Υιοθετούμε και εμείς όλες τις απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν κατά της προοπτικής εγκατάστασης μια τέτοια βιομηχανία. Διότι εγκυμονεί κινδύνους και για το περιβάλλον, αλλά ειδικότερα για την υγεία όλων των κατοίκων του νομού Ροδόπης. Προτείνουμε, εάν στο τέλος καταλήξουμε σε κάποιο ψήφισμα, να κινητοποιηθεί στους Δήμους όλης της Ελλάδας. Αν γίνεται. Και θα ήθελα να κάνω και μια επισήμανση ότι σε θέματα τόσο σπουδαία πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων των φορέων, των υπευθύνων, ας πούμε, δήμων, κοινοτήτων και γενικότερα όλων των φορέων του νομού και όχι να παίρνονται μεμονωμένες έτσι αποφάσεις χωρίς συνεργασία και να δημιουργούνται κάποιες αντιπαλότητες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. 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 Του θέματος που ήρθε σήμερα για συζήτηση, δηλαδή για το αν πρέπει να γίνει ή όχι αυτό το εργοστάσιο, θα πω και αυτό το γνώμη, όσο έτσι να εκφράσω με την ευκαιρία, να βάλω τον προβληματισμό με αυτή την ευκαιρία, στο εξής ζήτημα. Που νομίζω, έχω την εντύπωση δηλαδή, ότι δεν έχει γίνει κατανοητό. Είναι το ζήτημα αυτό, ότι ένα σημερινό μας όχι σήμερα, όσο δυνατά και αν υποθεί, με όποιο επαναστατικό τρόπο και αν υποθεί, με όσες άλλες επαναστατικές, ας πούμε, φρασιολογίες επενδυθεί αυτό το όχι σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας εξασφαλίζει σε καμιά περίπτωση από την εγκατάσταση ενός τέτοιου εργοστασίου που από ό,τι φαίνεται αποφασίζουμε να μην εγκατασταθεί. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει σαφέστατα η πολιτική βούληση της κοινής αγοράς να καούν τα τοξικά απόβλητα της Ευρώπης, όχι φυσικά σε περιοχές πλούσιες, ευημερούσες, οικολογικά, περιβαλλοντολογικά καθαρές, αλλά σε περιοχές υπανάπτυκτες, τρίτοκοσμικές, όπου ασφαλώς η αντίσταση των κατοίκων εκεί πέρα θα είναι μειωμένη και όπου φυσικά και πρώτιστα οι κυβερνήσεις θα το δεχθούν. Και εγώ ειλικρινά, σαν άτομο, σαν πολίτης, αισθάνομαι έντονη την ανησυχία από αυτήν ακριβώς την πολιτική βούληση της ΕΟΠ, γιατί τα δείγματα αυτής της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του Μάστριχτ, όπου η χώρα μας τοποθετείται στις χώρες τρίτης ταχύτητας της ΕΟΠ, στην ουσία τριτοκοσμική σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΟΠ,
είναι πολύ ευάλωτη, από ό,τι μας έδειξε, στο να υποκύψει σε τέτοιες πιέσεις, να δεχθεί δηλαδή τοξικά απόβλητα από άλλες χώρες της ΕΟ και να υποδείξει κάποιες περιοχές για να καούν. Είναι πολύ κατατοπιστική η αίτηση της CPI τότε που έλεγε ότι εμείς θα κάνουμε 3 εργοστάσια και μάλιστα το ένα συζητούσε και για την Κρήτη. Αυτό είναι κατά την άποψή μου ένα κεντρικό ζήτημα, γιατί από πολλούς φορείς και από δημοτικούς συμβούλους βέβαια εκφράστηκαν οι αντιθέσεις με ηχηρά λόγια, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας και από πού πρέπει να φυλαχτούμε. Αυτό έχει σαν συνέπεια συνακόλουθα ότι η σημερινή μας απόφαση όχι μόνο πρέπει να είναι, δεν πρέπει να μείνει δηλαδή στην απόρριψη της εγκατάστασης ενός τέτοιου εργοστασίου, αλλά ταυτόχρονα να συνοδεύεται από απόφαση δημιουργίας επιτροπής που να έχει το νου της σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ζητήματα. Επιτροπής πέρα υπάρχουν επικρατικές επιτροπές, δεν ξέρω τι υπάρχει, αλλά εδώ ο Δήμος με τους φορείς. Επιτροπή αρμόδια για τέτοια ζητήματα. Με αφορμή αυτή τη σκέψη θα ήθελα να υπεραμυνθώ της Δημοτικής Αρχής, της οποίας την χάνω να είμαι μέρος, και να πω ότι ουδέποτε η Δημοτική Αρχή είχε άποψη να δεχτεί εγκατάσταση τέτοιου εργοστάσιου. Να αποκρούσω σαν μέλος της Δημοτικής Αρχής τις υποφαντίες που πραγματικά υπήρξαν. Δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν υπερβολές από τον τύπο, σίγουρα. Αλλά σίγουρα ήταν συκοφαντικές αυτές οι επιθέσεις ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή δέχεται. Και κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια συκοφαντία δεν είναι το θέμα ότι φύγει τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ, Πρόεδρε, θέλω να με προστατεύσεις. Θέλω να με προστατεύσω. Να βρει στον τύπο να δείξει. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Πρόεδρε, να προστατεύσεις. Σας παρακαλώ, Λοιπόν, οι συκοφαντίες αυτές λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, στις οποίες επιμένω, ήθελαν να θίξουν το Δήμο. Εντάξει, με γεια τους, με χαρά τους. Εδώ που τα λέμε και η Δημοτική Αρχή με το να παραλείψει, να αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα ότι θα πάει να επισκεφτεί το εργοστάσιο, έδωσε μια τέτοια λαβή. Όμως αυτό δεν έπρεπε να αποτελέσει, δεν ήταν δηλαδή στοιχείο που να δικαιολογεί μια επίθεση. Αλλά το κύριο κατά τη γνώμη είναι ακριβώς ότι κρύβει αυτό ακριβώς το σημείο από το οποίο πρέπει να φυλαχτούμε. Αυτό ακριβώς μας κρύβει. Καταδεικνύεται δηλαδή ο Δήμος Κομωτινής σαν εκείνος που θέλει να φέρει τέτοιου είδους εργοστάσια και δεν βλέπουμε εκείνους που στην πραγματικότητα θέλουν να φέρουν τέτοια εργοστάσια στη χώρα μας τουλάχιστον. Και από ό,τι φαίνεται έχει υποδειχθεί και περίπτωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα οικολογικά προβλήματα όλοι μας είμαστε ευαίσθητοι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ανάπτυξη χωρίς επέμβαση πάνω στο περιβάλλον δεν υπάρχει καμία. Πουθενά. Όπου υπήρξε βιομηχανική ανάπτυξη, υπήρξε και επέμβαση στο περιβάλλον. Το θέμα είναι το εξής. Είναι σε θέση το μαζικό κίνημα να ελέγχει αυτή την επέμβαση, να την περιορίζει όσο είναι δυνατόν, ώστε οι καταστροφές που δέχεται το περιβάλλον να μην είναι και να είναι ανατρέψιμες, αλλά να μην είναι τέτοιες που να εμποδίζουν την ίδια την ανάπτυξη της ζωής. Τέλος, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο νομός μας χρειάζεται, κύριε, αλαφρές βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό που να αξιοποιούν την αγροτική παραγωγή. Και τέλος, να πω ότι το δημοσιογραφικό βήμα και η δημοσιογραφική ευαισθησία είναι, πώς το λένε, πράγματα ευπρόσδεκτα από όλους μας. Κανένας δεν λέει όχι. Αλλά κάπου νομίζω ότι και η δημοσιογραφία πρέπει να δέχεται κριτική, όπως έχει το χρέος να κάνει κριτική, και πρέπει όπως θέλει η δημοσιογραφία να τη θεωρούν ευαίσθητη, έτσι και η ίδια να δέχεται ότι και οι δημοτικές αρχές και οι φορείς και οποιοσδήποτε παράγοντας θέλει να λέγεται και να είναι ευαίσθητος για τα προβλήματα του τόπου. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ δικαιολογημένη την αγανάκτηση του συναδέλφου
εκ τη δημοσιογραφία του κ. Καρκατζίδη, γιατί ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και στην περασμένη συνεδρίαση καταφέρθηκε κατά του τύπου με λόγια και με ύφος ό,τι επιτρεπτό. Γιατί ειδικά ο τύπος του είπε και προχθές στην Κομωτινή, αγωνίζεται με πάρα πολλές δυσκολίες και αγωνίζεται τόσο σκληρά που έπρεπε να έχει και την υποστήριξη και τη συγκρατήρια. Επειδή αναφερθήκα και στο όνομά μου, θα σας πω ότι είναι καθόλου σκληρά λόγια που αναφέρθηκα στο τύπο. Πρώτον, την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησα τον όρο μερίδα του τύπου. Δεύτερον, αυτή τη φορά δεν ανέφερα καθόλου τη λέξη δημοσιογραφία όταν μίλησε για συκοφαντία. Ο κύριος Καρακατζέρης εθίγει και με αφορμή από το γεγονός ότι έδειξε ότι θίγεται, ας το πούμε, έκανα μετά μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για τη δημοσιογραφία, από την οποία και ευχαριστώ και παραλαμβάνω και ελευθερία. Θέλω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι. Επειδή και προηγουμένως ζήτησε ο κύριος το Γιαννίδης το λόγο. Όχι, δεν θα το όχι, πάλι δεν είπα να τελειώσουμε. Γιατί εγώ άκουσα και τις 25 δημοτικούς συμβούλους, άκουσα 50 φορείς και τότε κουβέντα. Να ακούσω και εγώ να πω 5 απόψεις. Οι καλές δημοτικές πλευράς του θέματος ήρθαν εδώ για άλλο θέμα. Ήρθαν εδώ για να αποφασίσουν ομόφωνα, αρνητικά και φυσιολόγηση εναντίον του εργοστασίου. Ακούσαμε τις απόψεις που η ίδιες ήταν δήλωση ευθεία και ο Ρούμις χαρακτηρίστηκε από τους δημοτικούς κρατικές τη χώρα μας. Αλλά πρακτικά όπως είπε ο Σουηδός, σοβαρά θεματοποιεί, σοβαρά το λόγο της αναφοράς. Υπόμαστε όλοι να βλέπουμε την αλήθεια κατά μου και να αναλαμβάνουμε τα λεπτά. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω και ότι δεν είναι σωστή η τοποθέτησή σας. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται να είναι η σημερινή κυβέρνηση ευάλωτη. Αυτό δεν έχετε να γιατί δεν έχετε τέτοια δίκαιο. Εκτός αν δεν ήταν για κάποιο προηγούμενο. Όμως δεν έπρεπε να πει στους συνάδελφους του Ρουμάνου ότι ο κύριος Μαντζόρης και ο κύριος Παπαστολίδης κλπ. Εάν δεν το κινούσε αυτό το πράγμα ο Δήμος, θα έπρεπε να πει ότι θα έπρεπε να πει ότι είναι συνέχεια και πώς είναι. Άρα υπέφερε μια άλλη. Εμείς λοιπόν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε εφόσον είμαι συνεργάτη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει τέτοια σχέση. Διότι έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε μαζί σας σε κάθε περίπτωση που έστω και φευγαλέα θα υποθεί μια τέτοια μεταφορά από την ευάλωτη κυβέρνηση από την κυβέρνηση. Γιατί δεν κάνουμε χρήση της θέσεώς μας εδώ κάτι που θα γίνει. Και θα το πείτε, θα την επιτρέψω να το πω και εγώ αυτό. Εν αντιθέσει με εσάς που ορισμένες φορές υποκύπτει η συμβίηση από κάτι. Όπως έγινε και με την ιατρική άσκηση το θέμα, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Μια νυχτή που τα φέρθηκε εδώ στην Αιτανόπολη και μας είπε η πλειοψηφία τότε, πάλι εσείς, ότι ήταν ο βούλης της κυβέρνησης. Σε εμάς αυτό δεν ισχύει. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόθεση ή σκέψη από την κυβέρνηση να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα εδώ στον τόπο, έστω κι αν μας θεωρεί τώρα. Καταρχήν, είπατε ότι άδικες οι κατηγορίες κάτω τύπου. Δεν εξέφρασα κατηγορίες, εξέφρασα πικρία, γιατί διαπίστωσα ότι μερίδα του τύπου και ραδιοφώνου, έτσι και ραδιοφώνου, έλεγε απόψεις, θέσεις, φράσεις που εγώ ουδέποτε χρησιμοποίησα για το συγκεκριμένο θέμα, πρόβλημα που μας απασχολούσε αυτές τις 40 μέρες. Αυτό είπα μόνο χαρακτηριστικά. Βεβαίως ο τύπος, βεβαίως το ραδιόφωνο έχει όλο το δικαίωμα να κάνει τον αγώνα του για ένα θέμα που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι είναι αρνητικό και δεν μέθεται κανείς για αυτό το πράγμα. Μέμφωμαι και το ξανατονίζω για θέσεις που δεν υπόθηκαν ποτέ από μένα προσωπικά ή από τη Δημοτική Αρχή και πέρασαν στον τύπο ότι υπόθηκαν. Για αυτό το πράγμα μόνο μέμφωμαι. Είμαι αναγκασμένος, αγαπητοί συνάδελφοι, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και κάποιες τοποθετήσεις που μπήκαν. Από τις τοποθετήσεις σας στη διάρκεια του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Και αρχή, θα ήθελα να επαναλάβω για χιλιοστή φορά ότι ήμουν και είμαι αντίθετος με τη διαδικασία που προτείνατε τώρα να μην συζητήσουμε το θέμα. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε θέμα πρέπει να συζητείτε και να παίρνετε θετική ή αρνητική άποψη την αίθουσα αυτή. Για να γίνει όμως αυτή η διαδικασία χρειάζεται ένας χρόνος για το συγκεκριμένο θέμα, τον οποίο επιδιώξαμε να πάρουμε για να μορφώσουμε κάποια άποψη και να μορφώσουμε κάποια γνώμη.
είτε από φορείς, είτε από φίλους μαθηταρούς όπως είπε ο κύριος Λουζίκας, ή από άλλους φορείς, ας πούμε, ή από παλιά έγγραφα κλπ. Θέλει όμως μια διαδικασία χρονική και αυτή έγινε. Και για να φτάσουμε στα σημεία, σε 3-4 σημεία που θα αναφερθώ των τοποθετήσεων σας, κύριε Καλαδημητή, ειδικά και κύριε Στυγιανίδη. Το ταξίδι μας έγινε στις 16-17, γυρίσαμε στην Ελλάδα, Δεκεμβρίου. Η παράταξή σας ευαισθητοποιήθηκε στις 7/1/1992, προκαλώντας έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έγινε στις 8/1/1992, με θέμα ενημέρωση επί του προκύπτωτου θέματος. Όταν οι ίδιοι και δημόσια, αλλά και εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή, είπατε ότι δεν συζητάμε το θέμα, είμαστε κάθετα αντίθετοι, έτσι δεν είναι, αυτά είναι δικές σας θέσεις. Και την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, ζητούσατε σύγκριση εκτάκτου συμβουλίου για ενημέρωση. Άρα συζητάμε το θέμα. Για να ενημερωθούμε πρέπει να είναι συζήτηση. Πρέπει να γίνει διάλογος, πρέπει να παρουσιαστούν κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ζητήσαμε να δώσουμε, τα ελληπή στοιχεία έστω, αυτά που βρήκαμε, τα ελληπή στοιχεία, τα θέλαμε γραπτά όμως κύριε συνάδελφε, γιατί έχουμε κακή εμπειρία και έχετε κακή εμπειρία από προφορικά στοιχεία, όλοι μας, αυτά τα στοιχεία προσπαθήσαμε να πάρουμε γραπτά και αυτά τα στοιχεία παρουσιάσαμε γραπτά. Διαφωνώ ριζικά με τον κύριο Καδρυμλή, γιατί μέσα στο φάκελο που δώσαμε υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Έτσι υπήρχαν τιμές μονάδες, υπάρχουν 1000 πράγματα, δεν είναι μόνο οι οδικές αρτηρίες, είναι 1000 άλλα πράγματα. Παρακολουθούμε του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχει, σίγουρα. Υπάρχει μια παράληψη, αν θέλετε, το ότι δεν συγκλήθηκε έκτακτα Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε για το ταξίδι μας στην Ολλανδία. Όμως, κύριε Καλεμιτζή, είπα και άλλη φορά σε αυτή την αίθουσα, απουσίαζε ο κύριος Καλεμιτζής, ότι και σε εσάς και στον κύριο Ρουβιέδη, σε προσωπική βάση, σας ενημέρωσα ότι είναι αυτή και αυτή η πρόταση και σκέφτομαι να πάω. Να πω τις απαντήσεις σας και των δύο. Εσείς είπατε διαφωνώ δήμαρχε το να πας, το λέω δημόσια, ο κύριος Ζουγκλής είναι να πας, αλλά είμαι αντίθετος του να γίνει. Δεν μπορείτε να λέτε να προφασίζεστε από μια υποτυπώδη έννοια το να πάμε ένα ταξίδι. Για να ενημερωθούμε όσο μπορούμε να ενημερωθούμε. Δεν χρυσώνουμε λοιπόν κανένα κάτι. Είπα ότι ο θόρυβος που έγινε, άσχετα με τα παροτράγουδα που είχε, ήταν θετικός. Κερδίσαμε και κάποια γνώση, όχι ότι γίναμε οι παντογνώστες, κάποια γνώση πήραμε όλοι μας πιστεύω που δεν την ξέραμε. Σίγουρα είναι θετικό. Και ένα άλλο θετικό είναι, που το ξανατονίζω, η ευαισθητοποίηση των φορέων και της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα υγείας, σε θέματα οικολογίας. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο κέρδος. Αλλά και φτάνω σε ένα τρίτο κύριε συνάδελφε, κύριε Στυγιανίδη, που σήμερα το ξαναείπατε. Βγήκε λοιπόν άγγι από κάποιο φορέα ότι αρπάξαμε, τα αρπάξαμε ή κάποιοι τα άρπαξαν τέλος πάντων αόριστα. Και εσείς, ο δημόσιος άντρας, ο επί 12 χρόνια δήμαρχος αυτής της πόλης, δημόσια επαναλάβατε αυτή την ανευθυνότητα, αυτή την λασπολογία, αυτή την ύβρη και δεν είναι ύβρη, δεν είναι λάχτη, τότε τι είναι. Πληροφορώ λοιπόν και εγώ το σώμα και όλους παρισταμένους ότι τέτοια πράγματα δεν με εγγύζουν για ότι ουδέποτε στην οικογένειά μου είχα τέτοιες ιστορίες και ούτε στην προσωπική μου ζωή, ούτε στην πολιτική μου ζωή έχω τέτοιες ιστορίες. Όποιοι, αν είναι αυτοί, προφασίζονται βγαίνοντας στον αέρα και λέγοντας τέτοια πράγματα, ας τα ψάξουν, το ξανατονίζω, στο περιβάλλον του δικό του. Είναι γνωστή η πορεία του καθένα μας σε αυτή την πόλη. Λυπάμαι όμως για εσάς, γιατί εσείς ασπαστήκατε βρωμιές, λάσπες και τις επαναλάβατε, έστω και αόριστα. Έστω και αόριστα. Ναι κύριε Λουλίκα, δεν ζητήσαμε πιστοποιητικό ισολογισμού που πότε έγινε η εταιρεία κλπ. Δεν τα ψάξαμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τα ψάξαμε. Γιατί μας ενδιαφέρε πρώτα το θέμα της ουσίας. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Από την ώρα που αποφασίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνει,
π.χ. σήμερα, δεν έχουμε λόγο να ψάξουμε ισολογισμούς της εταιρείας, πότε έγινε η εταιρεία, τι φερεντιότητα έχει η εταιρεία, αν τα ποσοστά που προτείνει είναι φτηνά, αν οι θέσεις εργασίας είναι πραγματικές και όλα και όλα και όλα αυτά. Αυτά είναι στη συνέχεια. Έτσι. Και κάτι άλλο που ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι σε οποιοδήποτε θέσεις δικές μου ή της Δημοτικής Αρχής σφαιρικά δεν είχα καμία μα καμία συνεννόηση με την αντίστοιχη Δημοτική Αρχή του Σαφώνα. Σε μένα υπήρξε μια πρόταση, το παραλαμβάνω, προφορική στην αρχή, γραφή συνέχεια, αυτή είχα υποχρέωση να διερευνήσω και αυτή είχα υποχρέωση να θέσω ενώπιον φορέων και Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό κάνω σήμερα και το δήλωσα από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό με πικρία ιδιαίτερη ξανατονίζω, προφυλακίστηκα για αυτήν τη θέση μου, για αυτές τις απόψεις. Που σημαίνει το αποδέχτηκε. Δεύτερον, που κατήγγειλε ή ακούστηκε από ομιλοδράτησε, από συναγωνιστήσε. Από όποιον ακούστηκε ή το άγγελο τα γέρο, γιατί τους εκείνων δεν δώσατε καμία απάντηση. Κάνε δεν άλλο, ξέρωσα. Τα δαχτυλοί έχουν αυγή και στη συνέντη μου ακέσωσα. Δεν τα πάνε ακούστηκε. Γιατί μου διακόψατε. Καλή διάλογη ή θα με αφήσει να πω. Γιατί λοιπόν αυτά που λέτε σε μένα δεν τα είπατε προς την κοινή κατεύθυνση από που πήγατε αυτό το πράγμα. Όσον αφορά κύριε Παπαδρέλη για την ασπολογία, μην απευθύνετε σε μένα, γιατί εγώ όταν βγήκα δήμαρχος, εσείς και η παράταξή σας γονατίσατε στο Ιερόν και είπατε δεν θα τον αφήσουν να πάει στη Δημαρχία. Μην μιλάτε για αθλητική εξόντωση, κύριε Παπατσεκλή, και εσείς για ασπολογία. Την έλυσα και εγώ και οι οικογενειακοί συνεργάτες μου με τόλου. Αλλά σταθήκαμε όρθιοι γιατί δεν αφήσαμε σε κανέναν να πει έξω οι απαταιώνες από το Δημαρχείο. Το καταλάβατε. Εγώ δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Επανέλαβα αυτό που είπε κάποιο δημόσια και δεν το αντικρούσα. Και κατά χρέο το προβλήμα. Κάνετε λάθος, το αντίκρουσα δημόσια σε συνέντευξη τύπου. Είναι εδώ, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Διάλογο, μην κάνετε διάλογο. Επικαλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δημόσια τα κατήγγυλα. Και βγήκατε μετά δύο μέρες με επιστολή σας. Έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά η έκταση αλλά και όλες τις αντιγκλήσεις που δημιουργήθηκαν σήμερα, που αποφευθήκαν σήμερα, δεν είχαν αποφευθεί εάν ο κύριος Δήμαρχος κυλούσε η πρόταση που μπαίνει για ψηφοφορία είναι όχι στο συγκατάσταση αυτού και αντίστοιχο παράγωνο εργοστασίων. Εμείς θέλουμε μια συγκεκριμένη ανάπτυξη που να μην θίγει το περιβάλλον, να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, πάση περιπτώσει. Και να βάλουμε και να κάνουμε και μια επιτροπή που να έχει το νου για αυτά τα πράγματα. Οποιοδήποτε είδος αποβλήτων, όχι μόνο ο να κάνουμε την επιτροπή. Τι νόημα, δεν έχει νόημα η πρόεδρε, έχω υπάρχει η δημοτική αρχή, η οποία φύγανε οι νομίζεις, τότε θέλω προκύψε θέμα επιτροπής. Επειδή κυρίαρχα βάζουν το θέμα πώς και γιατί και αν ήταν σωστό έτσι ή αλλιώς, σε πάνω να ολοκληρωθεί η πρόταση και να πει και αυτό ότι σωστά έγινε η διαδικασία και άμα διαφωνείς καλά κάνεις. Λοιπόν, δεν είναι στο θέμα μας η διαδικασία. Σας παρακαλώ. Πάρουμε από την ζωή. Η διαδικασία είναι καλός, κακός και ό,τι έγινε αυτό. Από τη ζωή θα το κρίνει. Εμείς πιστεύουμε, δεν παρακαλώ τελικώς, εμείς πιστεύουμε ότι σωστά πράξαμε. Κάναμε όλη αυτή την πολιτική. Πολύ σωστά πράξαμε. Συμφωνάμε, δεν δεχόμαστε αυτό το εργοστάσιο, ούτε αντίστοιχα ανάλογα εργοστάσια. Συμφωνάμε ότι θέλουμε μια ανάπτυξη στον νομό που να σέβεται τον άνθρωπο και τον περιβάλλον.
και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ενέργεια που θα αποβλέπει σε εγκατάσταση τέτοιου προστασίας. Συμφωνάμε. Μοφάκι είναι έτσι μα κύριε Πρόεδρε. Εγκατέλατε την κλουπή. Άστε τώρα, δεν τελειώσει. Όχι, δεν τελειώσει. Όχι, δεν τελειώσει. Όλα τα βιομηχανικά απόβλητα και τα σκουπίδια. Είναι ομόφωνο αυτό, γιατί άκουσα από κάποιους αντίθετες συζητήσεις. Στα ραδιόφωνα της Αθήνας και πρέπει να τους πω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να ξέρω ξεκάθαρα την απόφασή σας. Είστε αντίθετοι στην κάψη των τοξικών αποβλήτων στην περιοχή σας, αντίθετοι στην κάψη όλων των εργοστασίων κάψης τοξικών αποβλήτων και σκουπιδιών. Τι είστε, εξηγήστε μου. Εκεί θα το πούμε όταν φύγει από το Συμβούλιο, κύριε. Για παρακάτω, τι φωνάζει εσύ να φέρει κανένα. Επομένως, μεταφέρω με την άδειά σας στον τύπο ότι είστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και μόνο. Κώστα, το σώμα πήρε μια απόφαση. Παρακαλώ, το σώμα πήρε μια απόφαση. Το τι θα δώσει κάποιος στο ραδιόφωνο ή στην εφημερίδα είναι δικαίωμά του. Ό,τι θέλει ας δώσει. Μην βγείτε μετά τα κατηγορία. Είναι μια οργάνωση που έχει τη δικιά της πολιτική, ας το πούμε έτσι, τις δικές της ιδέες. Θα το δούμε. Η απόφαση είναι το δώσουμε. Πέρα δεν πούμε. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Δεν έχει τα φώτα, αν θέλει. Καθίστε λίγο, κύριε Κατσιμίκα. Λίγο, τι έγινε κύριε Ψωμά? Έχω να προχωρήσω όπως παίζει. Τα φώτα σβήστε. Yet so far there's no safe method for disposing of it. Toxic waste, which is highly poisonous to people, wildlife and the environment, simply ends up where it does most harm, being discharged into rivers and oceans, buried in landfills, dumped illegally, or burned in incinerators. What you see coming out the end of these smokestacks might look like harmless steam, but it's what you can't see that's dangerous. Burning toxic waste appears to remove the waste problem, but instead it simply disperses it into the air, threatening the environment and your health. Every year, millions of tons of toxic waste are burned worldwide, and the demand for more incinerator sites has risen. Industry and public officials are now luring communities into accepting these sites by the following three false promises. Incineration is safe. The government will protect you, and incineration will bring prosperity to the community. The people of Amelia, Louisiana, know to their cost the promoters of incineration cannot be trusted. The marine shale processing plant sited near their town is presently under investigation by the U.S. Justice Department and faces millions of dollars in penalties for illegally operating the largest commercial hazardous waste incinerator in the country. The people were fooled. They came under here on the pretense of operating a non-hazardous facility, and all of a sudden they changed horses in the middle of the stream. And the people of St. Mary Parish have never, never had the opportunity to say yay or nay on a hazardous waste plant in St. Mary Parish. A very close friend of ours, a little girl, was diagnosed with neuroblastoma.
and we were, everyone was devastated by it. And I told BK, I said, I want to check Nicole and make sure she was all right. So we went in there and I raised her little top and found a lump on her back. Neuroblastoma is an extremely rare form of childhood cancer that occurs only once in a population of 100,000 people. Yet there have been 5 cases among the children of this community of 30,000 over a period of 2 years. The fact that we've had 5 is a red flag, and we're very concerned with that. Not only that, but in addition to the high rate of other cancers in Acadian and St. Mary Parish. Some of us in the community started putting 2 and 2 together and coming up with 4, realizing that there may possibly be a problem with the solution in the environment. That's when we sort of made the link that these children had all come down with this cancer since the operations at Mauricio had begun. Communities across the globe are fighting to stop incineration. The campaign in the United States has been so successful that industry is being forced to look elsewhere and is turning its attention to Europe, where we are going to examine just 3 of many campaigns, from Pontypool in Wales, to Catalonia in Spain, and Derry in Northern Ireland, to see how these communities are mobilizing themselves in the fight against incineration. WeChem International have been operating an incinerator plant near Pontypool in Wales since 1974. The plant has been taken away from the region and within 6 years it is importing hazardous waste from all over the world. The people of Pontypool were determined to oppose WeChem's action. And we were all at the announcement about it, so we just decided to do something about it. And better than resolution against toxic waste, we've got bigger and do more things, demonstrations, protests. The mothers are angry and concerned about the possible effects of toxic pollution on their children's health and have started a post-class campaign. Please keep your waste, we have had enough. They send us signed postcards to all the embassies whose countries are exporting waste to WeChem. The Mothers and Children Against Toxic Waste are also making a poster for a public meeting against incineration. Local teacher David Powell has been influential in the fight against WeChem. The meeting where the poor card is speaking, and we've entitled the meeting Incineration, the Burning Questions. Some of us were present at a meeting in Southampton where we came up with an incinerator in 1984, where the management of WeChem stood on the platform speaking about emissions of steam. And in response to the testimonies of the public, which said that they had viewed blue smoke, black smoke, red smoke, orange smoke coming from WeChem, the management kept saying, no, it's not, it's just steam, pure steam, dense white steam. Any description of steam, so coming back from that meeting, they thought that we'd call our network steam, and then put the word Stop Toxic Emissions Action Movement to it. Following that, WeChem didn't mention steam as much as they had previously. Indeed, rather than say that all they emit is steam, they have now admitted that they emit dioxins, furans, and PCBs. Dioxins, furans, and PCBs are some of the most dangerous chemicals known. There is no safe level of dioxin, and when dispersed into the environment, it concentrates in the tissues of living organisms. The Caldicott family lives in the shadow of the WeChem incinerator. Our land is contaminated with PCBs. My deck eggs were contaminated with PCBs. Both my children were eating them. Our deck eggs were then tested and found to be literally poisonous. We couldn't find any of these PCBs in the eggs, but everybody else did, including Welsh office, who told us that we must not eat our deck eggs and we must not eat our deck eggs. After years of public concern over WeChem's performance
and the discovery of PCBs in soil, the Welsh Affairs Select Committee held an inquiry and concluded there are grounds for concern about public health which merit further investigation. We recommend nature incinerators are not in future located near residential areas. Yet the UK government still plans to go ahead and build 7 more hazardous waste incinerators. The burn continues, and so do the number of incidents. The Caldicott family decided to video them. You don't trust RECAM. So every camp said, oh, nothing left our plant, or it was obvious, like, public smoke, although we could say to ourselves, so well, we video this. After we'd done that, then they started to move us. And they started looking much more carefully at RECAM's activities. This is not staged. The Caldicott's worst fear happened on the 12th of July 1991, when an explosion and fire wrecked the RECAM plant and left their house engulfed in toxic smoke. They don't want to open it! Where are your teeth when you get out of here? The business of toxic waste incineration means big profits. In 1990, RECAM made a profit of £8.5 million. Yet despite the promise of an improved economy, the local people have been left counting the cost. Gwen Haynes has been farming in the area for most of her life, but it wasn't until about 12 years ago that the farm began to lose livestock, including 129 cattle. Gwen Haynes and her husband are suing RECAM for these losses, although RECAM strongly denies responsibility. It started basically about 79, we began having trouble. We used to buy in, getting on for 8 calves a year, and we began having heavy losses for the apparent reason of the calves until we reached about 25%. We discovered airborne contamination was coming over and hitting the beginning of the rental ridge at the back of the farm, which was our water catchment area. We had mains water installed. The day we had it installed, we put the animals down in the field, and they drank and drank and drank and drank. And things began to improve. Despite RECAM's repeated denials of responsibility for the deaths of the cattle, it does concede that the local people have been inconvenienced. And in 1987, it added pollution control equipment to the plant, claiming its operations were totally safe. The problems, however, continue. Incinerators perform rather like poisonous cocktail mixers. First, waste materials thrown into incinerators are burned at high temperatures. These contain a complex mixture of metals, chlorine-containing chemicals, and other compounds which are impossible to destroy. During the process, other forms of waste are created, toxic ash, effluent, and new compounds called PICs, or products of incomplete combustion. These PICs, thrown out of the chimney stack and into the environment, are often more toxic and persistent than the original waste, and are a proven public health risk. Scientists believe thousands of different PICs may be formed during incineration, yet so far only a few hundred have been identified. The people of Pontypool have been suffering for 18 years and are not going to give up their struggle until RECAM is closed. You have got to fight like tigers to shut that facility down, to stop being meek and mild, and make yourself heard loud and clear until every politician in this land has heard about this injustice. And shut this thing down. There is no democracy in dumping. There is no democracy in pollution. In my opinion, they're not ordinary people, they're truly extraordinary people because they've stuck at it, and although they've been under considerable pressure, they've ignored that pressure or put that pressure to the side because they knew in their own mind that they were right. But what we've all recognised is working as individuals, we've been totally and utterly ineffective, but working as a community, I don't think there's much which can stop us. From the struggle in Wales to
a success story in a remote region of Spain. This is the countryside of Tarragona, a peaceful enough looking place, one would think. But when on the 9th of January 1990, the Spanish government announced its plans to build a toxic waste incinerator near the town of Playa de Santa Maria, the reaction it caused took the government by surprise and made it regret its decision. The people felt betrayed. They marched, they blocked roads, they petitioned, and they won. How was this incredible victory achieved? Y ese penal lo seguimos los años primeros y siempre está una iniciativa de toda la comarca, ¿no? Sí, de coordinadores y plataformas, porque hay unas entidades ligadas al Parlamento. Si la plataforma es una de cada uno de los dos líderes, los coordinadores son los miembros de cada Parlamento. Los demás dos constituyentes se acordaron y se acordaron los objetivos, el que nosaltres des del centre de estudis vam procurar és portar informació als pobles. Això va ser primordial, va ser importantíssim, perquè llavors la gent van començar a saber què eren els residus i què és el que ens volen portar aquí a la conca, no? Allò que ens venim com un premi de loteria, vam començar a veure que efectivament era una loteria, però una loteria d'aquelles que ens podia aplanar, no? I va ser una cosa que com que ho vam fer com a mi de vegades, quan ho vam saber ja estava i tot decidit. Perquè n'hi ha que ni que n'hi van tenir estudiat, però no. I tampoc no van tirar més la gent de ser de comunitat. Ho van tirar allà amb una veu i més o menys, que jo hi podien menys de l'altre. Que la gent tenia més bona manera que tot. Però no s'han de tocar massa. O perquè llavors sí, que vam veure i tant castigat. I llavors vam començar a pensar que la cosa tan bona que es prometin que l'edifici que s'ha i que una cosa bona que perquè quan te prometin una cosa bona que no t'han donat mai res de bo, és el que es parlava de que la incineradora seria una inversió d'uns 5.000 milions de pessetes i d'elles uns 100 milions quedarien per benefici del poble i que tot el que industrialment a nivell de, diguéssim, de tones de residus que vindrien hi hauria part de benefici del poble. But where's the financial gain if you lose your livelihood? És una comarca evidentment agrícola i molt majoritàriament viticultora, tot i que hi ha una influència molt important del cereal. Però si no és a temps total, si és a temps parcial, que hi ha moltíssima gent que treballa al camp. No està amb gestió tampoc, per causa del coneixement que hi ha sobre els efectes que pot tindre les emanacions de les incineradores sobre les plantes i sobre els productes d'aquestes plantes, a part de també sobre el terreny, si es pot haver una sèrie de residus que es vagin acumulant al camp. En fi, tot això ens preocupa moltíssim, i el que ens preocupa és que va ser la comercialització d'aquestes. Que vaig a mantindre aquest cal que vaig a mantindre de cara a l'exterior on s'intenta vellar i cuidar i animar molt la qualitat i que és el que haguéssim de que hi havia un ensenyador real molt bé. The community soon realized the government's promise to protect the lost cause. Not only had they not been consulted about the incinerator project, but because it would be state-owned, the government would reap most of the profits. Que això anava en sèrio i que com els jugàvem a tot per tot, doncs no sortia. Jo diria que molt cap directament ha mirat el punt del braç. Indirectament, inclús més. Però com a anècdota només te diré que aquí a la Conca del Barà hi ha unes 16.000 persones, habitants, i a Forès, a mitjans de la Bona Pasqua, per protestar contra el pla de residus, hi ha uns 7.000 persones. O sigui, m'ha dit quin és el moment que pot aglutinar la meitat d'una comarca. No hi ha cap equip que aconsegui. These coordinated actions won for the rural communities of Catalonia the right to keep their land untouched by the effects of incineration. Against the odds, they beat the powers of government and industry. What was the key to their success? Gràcies a una cosa molt important. A dues coses molt importants. Acercar tot tipus de informació, canalitzar aquesta informació cap a tot el món, que tot tingui el coneixement d'aquesta manera, i després estar unit amb la situació. Aquestes són les dues coses.
The people of Tarragona were united in their efforts to stop the spread of insurrection, and so too are the traditionally divided communities of Northern Ireland. DuPont is a US-owned company which manufactures synthetic fabrics. Situated near Derry, it has for the past 32 years been burning its own chemical waste. At the start of 1991, however, an article appeared in a local newspaper exposing DuPont's secret bid to extend its operating license to include burning toxic waste in industries all over Ireland. The local community had no idea DuPont was incinerating its own waste, let alone applying to extend its license. People throughout Ireland are concerned and angry. Dan McGuinness lives across the border in County Donegal and heads the Mobile Green Castle in Fire Medical. I don't know, but I see every week just off the water behind me. That ship sails under very, very severe sailing restrictions. And its cargo is chlorine. Chlorine is a major ingredient in the processes being used at DuPont. These chlorine compounds, when they go into an incinerator, will inevitably give rise to dioxins. These dioxins will emerge in the atmosphere out of the flue gases, and we have very serious concerns about that. On the 16th of March 1991, the community voiced its opposition to DuPont's plans by rallying against incineration in Derry Town Centre. We're here to help you throw in our grain of sand into your campaign and to ensure that this area does not become a toxic sacrifice zone for the whole island of Ireland. There's no such thing as waste disposal. There's transformation of waste. There's transformation of waste from one element to another, and the new components that come out of the incinerator, in fact, are transformed and are no longer identifiable and can't even trace them back to the source. So in fact it's a letdown for industry. The toxins and the dioxins end up in the environment, and the responsibility is shifted on to the local community, and the risk is shifted on to the local community, and we won't have it. Incineration is an easy way out for industry. It disperses the toxic waste problem into the environment, where the burden is shifted onto an unsuspecting community in the form of increased health risks. One important legal case stands out in history where incinerator emissions were proved to have caused death and disease. The Hanrahan family from County Tipperary took the US multinational Merck Sharp & Dohme to court over the death of 200 prize cattle and won the case. Yet despite evidence of dioxins in the soil on the farm, the plant continues to operate. People don't want to protest on their feet, they wanted to protest with information as well. And it was very important, we felt, that instead of having one single group to cover the whole campaign, that we should form different groups from different areas, different workplaces, different organisations, who themselves could organise the campaign. I never grabbed off the doors for anything. And it was just through this, I was very nervous about it, but once we went around a few places, you know, you've been a bit more at ease. Myself and my neighbour started going around with petitions and letting our neighbours know, and we started going to local meetings to find out. And I didn't really know much, you know, about what the incinerator would, you know, cause. And then whenever I was shocked, even whenever I went to the meetings, but to stop us, the senators are much better for us. We will have to eat the food that the farmers grow out beside it, at Kempsey, and the milk. And the cows that will be on the grass, the cows will be eating that, will come through the food chain. And that's what it is, we have to feed the children. And it'll pollute the area just for generations to come. Well, farmers realise that in the modern day they must produce high quality food, and something that the consumer requires, because from foods and service the consumer can pick and choose. So farmers feel here that if they don't have an atmosphere and an environment that's clean, that they will be unable to sell a produce. And the claim that incinerators bring prosperity to communities is completely unfounded.
if you look at the experience of other areas, which I talked to was a similar plant based there, other dirty industries have moved in and the clean industries have moved out. And in fact, other clean industries which would have set up and would have invested have not moved in either. So in actual fact, if you look at the figures, unemployment has actually gone up as a result. Incinerating toxic waste is not safe. The government will not protect you, and incinerators certainly do not bring prosperity. For the environment and communities worldwide, burning is bad news. So what's the answer? Clean production. Stop producing toxic waste. Stop using toxic chemicals. Go back to the drawing board. And in the name of environmental democracy, and for the safety of the community and the health and workers' health and community health, stop producing toxic waste. It can't be destroyed and causing irreversible damage to the environment throughout the whole planet, and in particular in this area at the moment. Stop doing it. They're fighting and they are winning, not only in Derry, but in Ardleith in Australia, West Lincoln, Canada, Halton, Norway, Benicia, creates billions of tons of toxic waste every year, and yet so far there's no safe method for disposing of it. Toxic waste, which is highly poisonous to people, wildlife and the environment, simply ends up where it does most harm, being discharged into rivers and oceans, buried in landfills, dumped illegally, or burned in incinerators. What you see coming out the end of these smokestacks might look like harmless steam, but it's what you can't see that's dangerous. Burning toxic waste appears to remove the waste problem, but instead it simply disperses it into the air, threatening the environment and your health. Every year, millions of tons of toxic waste are burned worldwide, and the demand for more incinerator sites has risen. Industry and public officials are now luring communities into accepting these sites by the following three false promises. Incineration is safe. The government will protect you. And incineration will bring prosperity to the community. The people of Amelia, Louisiana, know to their cost the promoters of incineration cannot be trusted. The marine shale processing plant sited near their town is presently under investigation by the U.S. Justice Department and faces millions of dollars in penalties for illegally operating the largest commercial hazardous waste incinerator in the country. The people were fooled. They came under here under the pretense of operating a non-hazardous facility, and all of a sudden they changed horses in the middle of the stream. And the people of St. Mary Parish have never, never had the opportunity to say yay or nay on a hazardous waste plant in St. Mary Parish.
a very close friend of ours, a little girl, was diagnosed with neuroblastoma. And everyone was devastated by it. And I told BJ, I said, I wanted to check Nicole and make sure she was all right. So we went in there and I raised her little top and found a lump on her back. Neuroblastoma is an extremely rare form of childhood cancer that occurs only once in a population of 100,000 people. Yet there have been 5 cases among the children of this community of 30,000 over a period of 2 years. The fact that we've had 5 is a red flag, and we're very concerned with that. Not only that, but in addition, the high rate of other cancers in Acadiana and St. Mary Parish. Some of us in the community started putting 2 and 2 together and coming up with 4, realizing that there may possibly be a problem with the pollution in the environment. That's when we sort of made the link that these children had all come down with this cancer since the operations at Marine Shell had begun. Communities across the globe are fighting to stop incineration. The campaign in the United States has been so successful that industry is being forced to look elsewhere and is turning its attention to Europe, where we are going to examine just 3 of many campaigns, from Pontypool in Wales to Catalonia in Spain and Derry in Northern Ireland, to see how these communities are mobilizing themselves in the fight against incineration. RECHEM International have been operating an incinerator plant near Pontypool, Wales, since 1974. The plant had been built to burn waste from the region, but within 6 years it was importing hazardous waste from all over the world. The people of Pontypool were determined to oppose RECHEM's action. It started when the Canadian shipment came over to this country, and we were all up in arms really about it, so we just decided to do something about it and set up a group, Mothers and Children Against Toxic Waste. The group got bigger and did more things, demonstrations, protests. The mothers are angry and concerned about the possible effects of toxic pollution on their children's health and have started a postcard campaign. We've just got people to sign the cards and say, please keep your waste, we have had enough. From and then whoever signs it. They send their signed postcards to all the embassies whose countries are exporting waste to RECHEM. The Mothers and Children Against Toxic Waste are also making a poster for a public meeting against incineration. Local teacher David Powell has been influential in the fight against RECHEM. It's the meeting where Paul Connett is speaking, and we've entitled the meeting Incineration: The Burning Questions. Some of us were present at a meeting in Southampton where RECHEM had another incinerator in 1984, where the management of RECHEM was stood on the platform speaking about emissions of steam. And in response to the testimonies of the public, which said that they had viewed blue smoke, black smoke, red smoke, orange smoke coming from RECHEM, the management kept saying, no, it's not. It's just steam, pure steam, dense white steam, any description of steam. And so coming back from that meeting, I thought that we'd call our network STEAM and then put the word Stop Toxic Emissions Action Movement to it. Following that, RECHEM didn't mention steam as much as they had previously done. Indeed, rather than say that all they emit is steam, they have admitted that they emit dioxins, furans, and PCBs. Dioxins, furans, and PCBs are some of the most dangerous chemicals known. There is no safe level of dioxin, and when dispersed into the environment, it concentrates in the tissues of living organisms. The Caldicott family lives in the shadow of the RECHEM incinerator. My land is contaminated with PCBs. My deck eggs are contaminated with PCBs, and both my children were eating them. Our deck eggs were then tested and were found to be literally poisonous. RECHEM couldn't find any of these PCBs in the eggs, but everybody else did, including the Welsh office, who told us that we must not eat our duck eggs and we must not eat our ducks.
After years of public concern over Riekem's performance and the discovery of PCBs in the soil, the Welsh Affairs Select Committee held an inquiry and concluded, there are grounds for concern about public health which merit further investigation. We recommend major incinerators are not in future located near residential areas. Yet the UK government still plans to go ahead and build 7 more hazardous waste incinerators. The burn continues, and so do the number of incidents. The Caldicott family decided to video them. We don't trust Riekem. So if Riekem said, oh, nothing left our plant, or it was only a slight puff of smoke, then we could say to the authorities, well, we videoed it. After we'd done that, then they started to believe it. And they started looking much more carefully at Riekem's activities. Get in, Andrew! This is not staged. The Caldicott's worst fear happened on the 12th of July, 1991, when an explosion and fire wrecked the Riekem plant and left their house engulfed in toxic smoke. They're already over there. Where are your keys? We can get out of here. The business of toxic waste incineration means big profits. In 1990, Riekem made a profit of £8.5 million. Yet despite the promise of an improved economy, the local people have been left counting the cost. Gwen Haynes has been farming in the area for most of her life, but it wasn't until about 12 years ago that the farm began to lose livestock, including 129 cattle. Gwen Haynes and her husband are suing Riekem for these losses, although Riekem strongly denies responsibility. Started basically about 79, we began having trouble. We used to buy in, getting on for 80 calves a year, and we began having heavy losses for no apparent reason of the calves until we reached about 25%. Discovered airborne contamination was coming over and hitting the beginning of the Wentworth Bridge at the back of the farm, which was our water catchment area. We had mains water installed. The day we had it installed, we put the animals down in the field, and they drank and drank and drank and drank, and things began to improve. Despite Riekem's repeated denials of responsibility for the deaths of the cattle, it does concede that the local people have been inconvenienced. And in 1987, it added pollution control equipment to the plant, claiming its operations were totally safe. The problems, however, continue. Incinerators perform rather like poisonous cocktail mixers. First, waste materials thrown into incinerators are burned at high temperatures. These contain a complex mixture of metals, chlorine-containing chemicals, and other compounds which are impossible to destroy. During the process, other forms of waste are created: toxic ash, effluent, and new compounds called PICs, or products of incomplete combustion. These PICs, thrown out of the chimney stack and into the environment, are often more toxic and persistent than the original waste, and are a proven public health risk. Scientists believe thousands of different PICs may be formed during incineration, yet so far only a few hundred have been identified. The people of Pontypool have been suffering for 18 years and are not going to give up their struggle until Riekem is closed. You have got to fight like tigers to shut that facility down, to stop being meek and mild, and make yourself heard loud and clear. Until every politician in this land has heard about this injustice and shut this thing down. There is no democracy in dumping. There is no democracy in pollution. In my opinion, they're not ordinary people. They are truly extraordinary people because they've stuck at it. And although they've been under considerable pressure, they've ignored that pressure. Or put that pressure to the side because they knew in their own minds that they were right. But what we've all recognised, that working as individuals, we'd been totally and utterly ineffective. But working as a community, I don't think there's much which can stop us. We don't want your toxic waste.
from the struggle in Wales to a success story in a remote region of Spain. This is the countryside of Tarragona, a peaceful enough looking place, one would think. But when on the 9th of January 1990, the Spanish government announced its plans to build a toxic waste incinerator near the town of Pla de Santa Maria, the reaction it caused took the government by surprise and made it regret its decision. The people felt betrayed. They marched, they blocked roads, they petitioned, and they won. How was this incredible victory achieved? Una iniciativa de tota la comarca, o sigui, de coordinadores i plataforma, perquè hi havia dues entitats lligades totalment. O sigui, la plataforma la formaven alcaldes de regidors dimitits i les coordinadores, o sigui, uns membres de cada poble. I llavors, doncs, conjuntament s'acordava el que s'havia de fer cada dia, que s'havia de sortir, o s'havia de fer el que s'havia de fer, o sigui, s'acordava sempre conjuntament. El que nosaltres des del centre d'estudis vam procurar és portar informació als pobles. Això va ser primordial, va ser importantíssim, perquè llavors la gent van començar a saber què eren els residus i què era el que ens volien portar aquí a la Conca, no? Allò que ens venien com un premi de loteria, vam començar a veure que efectivament era una loteria, però una loteria d'aquelles que ens podia aplanar, no? I va ser una cosa que, com que ho van fer com a mig d'amagat, quan ho vam saber ja estava tot decidit, perquè n'hi ha que diuen que, mira, ho van tenir estudiat, però no. I tampoc la van tirar amb la fletxa de cego, com molts diuen. Ho van posar allà i va veure més o menys que hi hauria poder menys soroll. O que la gent seria de més bona mena, que ho som de bona mena, eh? Però no s'han de tocar massa. Perquè llavors sí, que vam veure tan castigats. I llavors vam començar a pensar que una cosa tan bona que es prometia era difícil que s'hi donessin a nosaltres i que una cosa o altra hi havia. Perquè quan te prometin una cosa bona que no t'han donat mai res de bo, què en vols esperar? Es parlava de que la incineradora seria una inversió d'uns 5.000 milions de pessetes i d'elles uns 100 milions quedarien per a benefici del poble i que tot el que industrialment a nivell de, diguéssim, de tones de residus que vindrien, hi hauria part de benefici pel poble. But where is the financial gain if you lose your livelihood? És una comarca evidentment agrícola i molt majoritàriament viticultora, tot i que hi ha una influència molt important del cereal. Però si no és a temps total, si és a temps parcial, que hi ha moltíssima gent que treballa al camp, no estàvem gens tranquils tampoc per el desconeixement que hi ha sobre els efectes que pot tindre les emanacions de les incineradores sobre les plantes i sobre els productes d'aquestes plantes, a part de també sobre el terreny, si és que pot haver una sèrie de residus que es vagin acumulant al camp. En fi, tot això ens preocupava moltíssim i el que ens preocupava més que res era la comercialització d'aquests vins. Quina imatge podien tindre, i d'aquest cava, quina imatge podien tindre de cara a l'exterior, on s'intenta vetllar i cuidar i mimar molt la qualitat i que sapiguessin que hi havia una encenedora i un abocador molt a prop, no? The community soon realized the government's promise to protect them was false. Not only had they not been consulted about the incinerator project, but because it would be state-owned, the government would reap most of the profits. Vam comprendre que això anava en sèrio i que si no s'hi jugàvem a tot per tot, doncs no en sortiríem. Jo diria que involucrat directament la meitat de la Conca de l'Ebre. Indirectament, inclús més. Però com a anècdota només te diré que aquí a la Conca de Barà hi ha unes 16.000 persones, habitants, i a Forès, a menjar la mona de Pasqua per protestar contra el pla de residus, hi eren 7.000 persones. O sigui, m'agradaria saber quin és el moviment que pot aglutinar a la meitat d'una comarca. No hi ha cap partit polític que aconsegueixi això. These coordinated actions won for the rural community of Catalunya the right to keep their land untouched by the effects of incineration. Against the odds, they beat the powers of government and industry. What was the key to their success? Nosaltres vam retirar el pla de residus gràcies a una cosa molt important, a dues coses molt importants. A cercar tot tipus d'informació i on fos, canalitzar aquesta informació cap a tot el poble, que tothom tingués coneixement d'aquesta realitat, i després estar units el màxim possible. Aquestes són les dues claus a l'èxit.
si es pot mantenir aquestes dues claus, si es pot aconseguir informació d'allò on sigui i es pot mantenir la unitat de tots, això està guanyat, caigui que caigui. The people of Tarragona were united in their efforts to stop the spread of incineration, and so too are the traditionally divided communities of Northern Ireland. DuPont is a US-owned company which manufactures synthetic fabrics. Situated near Derry, it has for the past 32 years been burning its own chemical waste. At the start of 1991, however, an article appeared in a local newspaper exposing DuPont's secret bid to extend its operating license to include burning toxic waste from industries all over Ireland. The local community had no idea DuPont was incinerating its own waste, let alone applying to extend its license. People throughout Ireland are concerned and angry. Dan McGuinness lives across the border in County Donegal and heads the Moville Greencastle Environmental Group. Well, we know because we see every week a ship going just up the loch here behind me. That ship sails under very, very severe sailing restrictions, and its cargo is chlorine. So chlorine is a major ingredient in the processes being used at DuPont. Now, these chlorine compounds, when they go into an incinerator, will inevitably give rise to dioxins. These dioxins will emerge in the atmosphere out of the flue gas, and we have very serious concerns about that. On the 16th of March 1991, the community voiced its opposition to DuPont's plans by rallying against incineration in Derry town centre. We're here to help you to throw in our grain of sand into your campaign and to ensure that this area does not become a toxic sacrifice zone for the whole island of Ireland. There's no such thing as waste disposal. There's transformation of waste. There's transformation of waste from one element to another. And the new components which come out of the incinerator, in fact, are transformed and are no longer identifiable. And you can't even trace them back to the source. So in fact, it's a let-out for industry. The toxins and the dioxins end up in the environment, and the responsibility is shifted onto the local community, and the risk is shifted onto the local community, and we won't have it. It won't happen. Incineration is an easy way out for industry. It disperses the toxic waste problem into the environment, where the burden is shifted onto an unsuspecting community in the form of increased health risks. One important legal case stands out in history where incinerator emissions were proved to have caused death and disease. The Hanrahan family from County Tipperary took the US multinational Merck Sharp & Dohme to court over the death of 200 prize cattle and won the case. Yet despite evidence of dioxins in the soil on the farm, the plant continues to operate. People don't want to protest on their feet, they want to protest with information as well. And it was very important, we felt, that instead of having one single group to cover the whole campaign, that we should form different groups from different areas, different workplaces, different organisations, who themselves could organise the campaign. I never went round knocking at doors about anything, and it was just through this. I was very nervous about it, but once we went round a few places, you know, you'd be a bit more at ease. Myself and my neighbours started going round with petitions and letting our neighbours know, and we started going to the local meetings to find out. And I didn't really know much, you know, about what the incinerator would, you know, cause. And then whenever I was shocked, even whenever I went to the meetings. We can stop this incinerator so much better for us. I mean, we have to eat the food that the farmers grow out beside it at Kempsey, and the milk. I mean, the cows, it'll be on the grass, the cows will be eating that, it'll come through the food chain. And that's what it is, we have to feed the children. And it'll pollute the area just for generations to come. Well, farmers realise that in the modern day they must produce high quality food, and something that the consumer requires, because from foods and services the consumer can pick and choose. So farmers feel here that if they don't have an atmosphere and an environment that's clean, that they will be unable to sell their produce. And the claim that incinerators bring prosperity to communities is completely unfounded.
if you look at the experiences of other areas which have had toxic waste incinerator plants based there, other dirty industries have moved in and the clean industries have moved out, and in fact other clean industries which would have set up, would have invested, have not moved in either. So in actual fact, if you look at the figures, unemployment has actually gone up as a result. Incinerating toxic waste is not safe. The government will not protect you, and incinerators certainly do not bring prosperity. For the environment and communities worldwide, burning is bad news. So what's the answer? Clean production. Stop producing toxic waste. Stop using toxic chemicals. Go back to the drawing board, and in the name of environmental democracy, and for the safety of the community and the health and workers' health and community health, stop producing toxic waste. It cannot be destroyed. It is causing irreversible damage to the environment throughout the whole planet, and in particular in this area at the moment, stop doing it. By showing your level of opposition, by showing the fact that this is not just a protest, this is a celebration. It's a celebration of people power. People are not standing idle and allowing incineration to destroy their lives. They're fighting and they are winning, not only in Derry, but in Ardlethan, Australia, West Lincoln, Canada, Haldon, Norway, Venice, Italy.